de tontos. Η απώλεια εισόδων για τον παραγωγό και το κράτος και άλλα. Γίνεται όμως τα τελευταία μάλιστα χρόνια με αυξανόμενο ρυθμό στις περιοχές με μεγάλη παραγωγή ελαιολάδου. Προσπάθεια και από ιδιώτες και από συνεταιρισμούς για την ανάπτυξη και διακίνηση επώνυμων ελαιολάδων με επώνυμα ελαιολάδου. Με πολύ καλές επιδόσεις και ακόμα καλύτερες προοπτικές. Πιστεύω όμως πως τα περισσότερα, αν όχι όλα τα προβλήματα από την αντιμετωπίση του ελληνικού ελαιόλαδο γενικότερα. Θα μπορούσαν να λυθούν εάν εφαρμοζόταν και εδώ το λεγόμενο ισπανικό μοντέλο. Που επιγραμματικά εντρεξής τα εξής δύο απλά πράγματα. Ένα. Απαγορεύεται η μεταφορά, αποθήκευση και διακίνηση χήμα ελαιολάδου από οποιονδήποτε δύο. Αυτό συνδέεται στις πάντες. Και δεύτερον, αξιοποίηση του ελαιοτριβίου που αποτελεί το λαιμό της κλεψίδρας στην διαδρομή παραγωγή εμπορία ελαιολάδου. Έχουμε τους παραγωγούς. Ο λαιμός της κλεψίδρας. Από εκεί περνάει το λαό. Χωρίς παπρίνωτη, χωρίς λιγότερο. Αυτό πιάσαμε σπάνιο. Ο λαιμός της κλεψίδρας. Πώς είναι. Από πάνω περνάει κάτω. Το δεύτερο, αξιοποίηση του ιδρυμού, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα λίγο λεμό της κλειψίδρας στην καταγωγή του παραγωγή εμπορία και ελαιολάδου. Πώς θα τους κάνεις, γιατί εδώ στην καθόλου να παραγάγει καλό λάδι. Οι Ισπανοί δεν κάνανε αυτό. Μαζέψαν τουλάχιστον τα ιδρυμία και από εκεί το ελέγχουν. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Ισπανίας ξέρει ανά πάσα στιγμή πόσα κιλά δεν του πήγε, πόσο κιλά δεν έχει στις αποστολές. Βέβαια άλλα τα δεδομένα της Ισπανίας, άλλα τα δεδομένα της Ελλάδας. Μεγάλη ως τεράστια κλήρη και μικρή αυτοκατανάλωση στην Ισπανία. Ισπανία πιάνουν ότι διαδίδει το μόνο πρόσεχο. Μικρή κλήρη στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη αυτοκατανάλωση παγκόσμια. Στην Ελλάδα. Θα μπορούσε όμως να προσαρμοστεί το ισπανικό μοντέλο στα δικά μας δεδομένα, αξιοποιώντας περισσότερο το YouTube. Και σαν ακόμα. Και σαν ακόμα παράδειγμα, θα ανέφερα την υποχρεωτική ποιοτική κατάληξη του ελαιολάδου σε βρόσιμο και το μηχανικό παρθένο. Ή τουλάχιστον την υποχρεωτική επιδική εξυπηρέτηση σε όλων των παραγωγών ελαιολάδων και τη στο παρελθόν του επισήμανση. Δεν επιτρέπεται σήμερα με τόσο πολύ μεγάλες ποσότητες εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.
κάτι που αρκετά πιο πολύ θα το πέτει το λόγο. Με την πληροφορία ακόμα έστειλε σε πολύ μικρές ποσότητες. Είχε πολλά ενεργά από όλιο, άγγιν, ελεύθερα, ελαιόλαδο, απελπατημένο ελαιόλαδο ή 2 και 3 χρόνων, δηλαδή το μηχανικό. Όλιο και θα το πρωτοτυπού η όλη κλίμα θα έπρεπε τουλάχιστον αυτό να δεσμεύεται στο λειτουργείο με ευθύνη των λειτουργών. Με στα το πεντού του, οι άνθρωποι δεν λέτε πέσε λειτουργικά με το λειτουργείο. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδά μας διακρίνονται πάντα σε όσους διεθνείς διαγωνισμούς συμμετέχουν. Πολύ πρώτη τέτοια, σπισαμένη πολύ έτσι τα βέβαια, με μόνο ανώτο, μοιάτη, με ευκαιρία και σημάνα τέτοια. Και ήδη πέρα αρκετά και την κάλυψη των καταναλωτικών μας ανάγκων. Παρακολουθούν ακριβώς το όλιο, έτσι, πάστα τα κουτούδια, παρακολουθούν στην κατεύθυνση αυτή θα συνέβαλε πάρα πολύ και η ανάλογη εκπαίδευση των ελαιολογών. Η αποκλειστικότητα της μοντέλος του Παϊνόδου, επεισόδιο εδώ, φάνηκε σεμινάριο στο πολιτικά και την πολιτική και την θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει σε ένα τμήμα σε κάποιο τμήμα, ή έστω ένα ΙΕΚ ή τέλος πάντων να οργανώνται κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια. Με υποχρεωτική βέβαια συμμετοχή για τους ελαιολογούς. Μιας και έχουμε να κάνουμε περίπου 2.000 μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Ένα άλλο ζήτημα που εκτιμώ πως είναι πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό για την υγεία μας. Είναι η συνεχής και σωστή ενημέρωση των καταναλωτών. Τόσο για την οικονομική πληθυντική του εξαιρετικού πατρένου ελαιολάδου έναντι όλων των άλλων φοιτητικών και ζωτικών ελαιολάδων. Όσο και γιατί θα πρέπει να προτιμά το επώνυμο από το ονόμο και μάλιστα από άγνωστες πολλαπλές διακινητές. Και εδώ πιστεύω σημαντικό έργο όχι μόνο για το ελαιόλαδο αλλά και για άλλα είδη διατροφής έχει το σχολείο. Θα ήταν τεράστια η συνεισφορά της εκπαίδευσης τουλάχιστον για τις ηλικίες από 10-15 ετών. Στο να μάθουν τα παιδιά και μαζί με αυτά και πολλοί γονείς να διατρέχουν την υγιεινά. Με λίγα λόγια, να μάθουμε κι εμείς αυτό που διδάξαμε παλιότερα στους πόλους λαούς της Ευρώπης. Και ξεχάσαμε εμείς και λέγεται μεσογειακή διατροφή. Και παρένθεση εδώ, αν και πρόκειται για καθαρά ελληνική και μάλιστα κριτική διαδοχή, έτσι. Να ξαναπάρουμε τα πλουτεία στο προσδόκιμο όριο ζωής που είχαμε παλιότερα. Και επιτέλους να σταματήσουμε να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό παχύσαρκων παιδιών στην Ευρώπη που δεν είχαμε παλιότερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωστή τους ανάπτυξη και υγιεινή. Κλείνοντας την τοποθέτησή μου θα μπορούσα να συνοψίσω
σε ένα τρίτυπο την προοπτική του ελληνικού και μαζί με αυτά του παρελθόντων και όλα αυτά. Καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη οργάνωση, επωνυμία. Και τότε το ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο θα γίνει χρυσός οικονομικά. Δεν θα καταχρηστώ από τον χρόνο σας με δικές μου μόνο απόψεις. Άλλωστε, οι περισσότεροι θέλουν να αποκαλέσω ερωτήματα και απορίες δικές σας. Γιατί το προϊόν που λέγεται ηλαιόλαδο αποσχολεί τους Έλληνες εδώ και πάνω από 4.000 χρόνια. Και την απόλυτη ορθολογική του διακήρυξη ακόμα δεν την έχουν βρει. Κάτι βέβαια που περισσότερο από εμάς και για την δική τους παραγωγή έχουν πετύχει οι φίλοι μας Ιταλοί, παρόλο που το ισπανικό μοντέλο τους έχει γίνει σοβαρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και την υπομονή για την αρχή σας να με ακούσετε και είμαι στη διάθεσή σας σε όποιες ερωτήσεις και απορίες έχετε. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη για την ενδιαφέρουσα εισήγησή του. Ερωτήσεις θα γίνουν βέβαια στο τέλος και θα καλέσω στο τμήμα τον συνάδελφο